εγκλήματα στο πάνελ. Εγώ έχω να βγω με το λιάκα του Σεπτέμβρη να πάμε να φάμε. Στο τηλεφωνάκι μιλάμε όμως. Ε? Στο τηλεφωνάκι. Μιλάμε, αλλά δεν παίζει τηλέφωνο, τι θα κάνουμε. Παρακαλώ πολύ. Ναι, μα βλέπει, παρασέρνει. Α, εγώ αυτό πάλι. Είναι η σιρήνα μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο και θα ακούσουμε μετά. Και το, για πρώτη φορά μας κάνει την τιμή ο Σταμάτης να ακούσουμε εδώ, σε αυτή την εκπομπή, το πρώτο, το νέο του κομμάτι, το τρέλα. Αυτό που ακούμε. Ακούσουμε αυτό τώρα. Δεν είναι ξένο που ακούμε. Θα ακούσουμε ένα νέο ήχο. Όχι τώρα Σταμάτη, δεν ακούω τίποτα. Καλά, ας ακούσουμε τη συνέντευξη πρώτα και μετά. Α, ακούω, 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 ακούω. Γιατί ο Βαράι πει το γονίδι. Εντάξει το Σταμάτη. Ωραία. Ωραίο είναι. Ωραίο. Τρέλα μου, λέγεται. Τρέλα μου. Αυτό είναι καθαρός γονίδης. Ωραίο τραγούδι. Και σου μένει. Ραδιοφωνικό, διαφορετικό από τα άλλα που κάναμε μέχρι τώρα. Καλό τάξιδο στα μάτια. Πώς λέγεται το κομμάτι? Τρέλα μου. Τρέλα, τρέλα μου. Πάμε εδώ. Πάμε να δούμε τη συνέντευξη. Χαίρομαι που σήμερα είμαι εδώ με τον καπετάν στα μάτια. Την ξέρεις καλά τη θάλασσα. Στο νησί μου, περισσότερο με ένα καπετάνιο. Εγώ μεγάλωσα με τον παππού μου από 5 χρονών. Πήγαινα μαζί του στο ψάρεμα. Είχε ένα καϊκάκι, πετρελαιοκίνητο. Πήγαινα μαζί του στα δίχτυα. Ξεψαρίζαμε μετά μαζί και τα φορτώναμε σε ένα γαϊδουράκι και τα πουλάγαμε στο χωριό. Εκεί που έμενα εγώ κάποτε, δεν μπορεί να μείνει ούτε Πακιστάνος. Έμενα σε μια αποθήκη ένα χρόνο που δεν είχε μέσα ούτε ρεύμα ούτε νερό. Νερό έπινα απέναντι από ένα καφενείο. Τουαλέτα πήγαινα στο καφενείο, έπινα μια πορτοκαλάδα. Και μπάνιο έκανα όταν σχολούσα από το μηχανουργείο. Ξέρεις, είναι πολύ καλός και ο Γιώργος Ολιάγκας. Και ξέρω ότι έχετε συναντηθεί και κάπου ανοιχτά. Ανοιχτά όχι, αλλά σε λιμάνι έχουμε συναντηθεί. Είναι καλός, είναι καλός. Ξέρει τους καιρούς. Το έχει με το φουσκωτό. Ο Ρέμος, ας πούμε, είναι καλός για να τη λίμνη του μαραθώνα. Έχεις τη λίστα. Όχι, δεν, έχω, δεν έχω. Ποιος αποφασίζει? Εγώ αποφασίζω. Τεράστια καρδαρόμπα τόσα χρόνια. Πολλά ρούχα, κουστούμια, τα παπούτσια. Τα περισσότερα τα έχω μοιράσει σε καινούριους τραγουδιστές. Α, τα δίνεις, αλλά έχω κρατήσει κάποια κομμάτια που είναι μοναδικά. Ας πούμε, το Alexander McQueen, ας πούμε. Δεν δίνονται αυτά. Είναι ένα κομμάτι, ξέρω και αυτά. Αν θα μου έλεγες πώς θέλω να εμφανίζομαι, θα ήθελα να εμφανίζομαι όπως μιλάμε τώρα, θα ήθελα να είμαι στην πίστα. Έτσι νιώθω άνετα. Το φετίχ μου είναι το κομπολόι πάντα. Μου έχει κάνει τώρα ένα σάραβας που είναι με όλο με μπριγιάν και σμαράδια και ρουμπίνια πάνω σε ελεφαντόδοντο. Τι λες, στην ηλικία σου, γενικότερα? Α, δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχεις πρόβλημα. Πάντα προσθέτω και ένα χρόνο. Ναι, για να σε βρει επομένως μικρότερο. Για να είμαι έτοιμος. Να είσαι έτοιμος. 60. Θα ασχοληθείς με τον εαυτό σου να κάνεις μια πλαστική, να κάνεις πράγματα, να αισθάνεσαι καλύτερα? Άμα είναι κάτι που με ενοχλεί εμένα προσωπικά και δεν νιώθω καλά, δεν έχω κανένα πρόβλημα πάνω να το κάνω. Ναι, είμαστε σε ίστρο, και εγώ και η ομάδα όλοι, είμαστε σε πολλή ενέργεια, θετική, καλή ενέργεια, αλλά για να φανταστείς κάθε τραγούδι που φτιάχνουμε, το επόμενο ανεβάζει τον πύχη. Μάλιστα. 60 χρονών, παιδιά, εγώ δεν το ήξερα. Επίσης είπε μια πολύ μεγάλη αλήθεια για το Ρέμο. Που είπε, τι είπε για τη λίμνη του Μαραθώνα. Ότι είπε... ο Ρέμος κάνει για τη λίμνη του Μαραθώνα, λέει. Έχουμε πάει με φουσκωτό με το Ρέμο πριν χρόνια στην Κεφαλονιά. Οι δυο σας? Όχι, παρέα, μεγάλη. Ήταν οι άλλοι. Μεγάλη, ήμασταν τρία φουσκωτά. Και από το άγχος του με έβαλε, βγήκα έξω και έδεσα την άγκυρα σε ένα δέντρο. Εντάξει. Για να μην φύγει το σκάφος. Ο Γονίδης είναι πολύ καλός. Όχι, όχι, το καταλαβαίνετε, σας λέω. Πολύ καλός. Με την άγκυρα στο δέντρο. Όλα αυτά ρίσκαρε όμως, ε. Τι ρίσκαρε? Τη ζωή του. Ναι, δηλαδή είναι πολλώνει. Να σας πω κάτι. Εγώ δεν ήξερα ότι είχε τόσο δύσκολα παιδικά χρόνια. Πολύ δύσκολα. Έμενε σε αποθήκη. Μεγάλωσε μόνος του. Μεγάλωσε με τους γονείς του στο νησί, αλλά ήταν πολύ φτωχικά τα πράγματα. Ψάρευε. Μετά δούλεψε μηχανουργείο και μετά πήγε σε καράβια μέσα, μηχανικός. Από μικρός όμως έψελνε στην εκκλησία και από εκεί φαίνονταν η φωνή του. Και του ήρθε ξαφνικά αυτή η μεγάλη ευκαιρία. Το τραγούδι είναι παλάτα, είναι πολύ ωραία παλάτα. Είναι κάτι ξεχωριστό που δεν το περιμέναμε, δεν ξέρω θέμες να πεις από το Γονίδι. Νομίζω είναι πολύ ραδιοφωνικό. Αυτό που είπε, κλασικός Γονίδις εμένα μου αρέσει. Ερωτικός Γονίδις. Κλασικός. Καθαρός όπως το πες. Καθαρός Γονίδις. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, γιατί και σε υποδέχτηκε στο σπιτικό του. Είναι ωραίος άνθρωπος, θα μάθει. Ελεάνα μου, καλημέρα.